Ολοκληρώθηκε η πληρωμή των 362 δικαιούχων αγροτών για την ρητημένη σοδεία του 2009 με το ποσό των 739.000 ευρώ από πιστώσει του έργου Δίκτυο Ανοιχτών Διορήγων Παιδιάδα Μόρνου, ανακοίνωσε την Περιφερειάρχη Γιώτα Γαζή. Αναλυτικότερα, η έγκριση τη πίστωση δόθηκε στι 9 Ιανουαρίου του 2013 από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Στι 5 Φεβρουαρίου του 2013, η αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία και Κτηνιατρική τη Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδα έστειλε στο Υπουργείο τη Καταστάσεω Πληρωμή και μετά από τον έλεγχο του ΟΠΑΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Στι 8 Μαρτίου υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη, η διάθεση πίστωση για την αποζημίωση ηρτημένη εσοδεία του 2010 για ζημιέ που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργων δίκτυο ανοιχτών αγωγών διορήγων Παιδιάδο Μόρνου, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι παραγωγοί τη κτηματική περιοχή Μαλαμάτων και Μανάγουλη ονομοφοκίδα, οι οποίοι υπέστησαν ζημιέ κατά τη διάρκεια τη κατασκευή του έργου. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τι αποζημιώσει θα ανέλθει στι 670.000 ευρώ. Αναμένεται στο προσοχέ διάστημα να ολοκληρωθεί και η πληρωμή των ίδιων παραγωγών για το έτο 2010 μετά την τροποποίηση του τεχνικού δελτίου έργου και την εξέβριση των χρημάτων. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μετά από ενέργειε και συνεχεί παρεμβάσει στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων τη Αντιπεριφέρεια Φωκίδα. Είμαστε στην ευχαριστή θέση, επισημαίνει η κυρία Γαζή, να ενημερώσουμε του ενδιαφερόμενου ότι ο αναδασμό βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν την οριστική παραλαβή των νέων κτημάτων, αφού γίνει η ανάρτηση πινάκων και συνεδριάσει η Επιτροπή Αναδασμού. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον εξαντληθούν οι προθεσμίε υποβολή ενστάσεων, όπω προβλέπει ο νόμο και ένεκα του διαμεσολαβού του χρόνου, η υπόθεση των νέων τεμαχίων στου δικαιούχου θα αναμένεται να αρχίσει εντό του επόμενου τριμήνου και να περατωθούν εν συνεχεία στο επόμενο δίμηνο. Συνεπώ, απαιτείται εκ μέρου του Υπουργείου, όπω τονίζεται σε έγγραφο τη Αντιπεριφέρεια, να δρομολογηθούν τα εξή. Πρώτον, η τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων του τεχνικού μέρου του έργου που πρέπει να ολοκληρωθούν για πλήρη λειτουργία, όπω λόγου χάρη δρόμων, διορίγων, τάφων κλπ. Η περιμετρική τά... Και τα τεχνικά διάβαση στα νέα αγροτεμάχια. Ο τρόπο εφαρμογή τη συστηματοποίηση και ισοπαίδευση των τεμαχίων. Οτιδήποτε κληθεί εκ μέρου σα απαραίτητο. Τέλο, να οριστικοποιηθεί το πρωτόκολλο προσωρινή παραλαβή του έργου ώστε να συνταχθεί το Μητρό του έργου και να εφαρμοστεί η σταδιακή παράδοση διοίκηση, λειτουργία και συντήρηση στο φορέα.